Mirëdita, zoti Papas. Partia juaj Akimi I Artë është një parti e cila ka vënë helenizmin dhe interesat kombëtare greke në plan të parë. Προτού σας απαντήσω, να σας καλησπέρισω και εγώ και να δώσω και ένα χαιρετισμό σε όλα τα αδέλφια μας, τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου που τυχόν παρακολουθούν την εκπομπή σας. Να δώσω ένα χαιρετισμό και να πω γεια σας αδέλφια, δεν σας ξεχνούμε και είμαστε μαζί σας. Στην πρώτη ερώτηση σας κύριε Άρτρου να απαντήσω ότι πράγματι η Χρυσή Αυγή είναι ένα εθνικιστικό κόμμα το οποίο αγωνίζεται για τα δίκαια του ελληνισμού. Έχει τομέα, όπως το ονομάζει, αλήτρο του ελληνισμού, στο οποίο έχω τη τιμή και τη χαρά να προείσταμε. Σε ό,τι αφορά τη συνωμοσία που είπατε, πιστεύουμε ότι δεν βρίσκεται μόνο η Ελλάδα στο στόχαστρο των διεθνών τοκογλύφων. Βρίσκονται όλοι οι λαοί της γης. Η παγκοσμιοποίηση, η νέα τάξη πραγμάτων, αν θέλετε, είναι ένας κίνδυνος για όλους τους λαούς, όπως είναι και ένας κίνδυνος για το δικό σας λαό. Καταρχήν, η ορολογία Βόρειος Ήπειρος είναι μια ορολογία η οποία εφευρέθηκε ιστορικά στις αρχές του αιώνα, του περασμένου αιώνα, του 20ου αιώνα, συγκεκριμένα μετά το 1914. Για μας, αν θέλετε, ιστορικά δεν υφίσταται ο όρος Βόρειος Ήπειρος με την έννοια ότι είναι η Βόρειος και η Νότιος. Μία είναι η Ήπειρος και για μας υπάρχει μία Ήπειρος που είναι ελληνική και ένα κομμάτι της αυτή τη στιγμή είναι σε ξένα χέρια, είναι στα χέρια του Αλβανικού κράτους. Βεβαίως ο όρος έχει επικρατήσει και τον έχουμε υιοθετήσει και τον χρησιμοποιούμε. Αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι και αυτό δείχνει το μέγεθος της κατάπτωσης των πραγμάτων από ελληνικής πλευράς, είναι ότι η επίσημη ελληνική πολιτεία θεωρεί τη Βόρειο Ήπειρο απειγορευμένο όρο. Το Υπουργείο Εξωτερικών φοβάται να χρησιμοποιήσει τον όρο Βόρειος Ήπειρος και είμαστε πολύ υπερήφανοι σαν κόμμα, και εγώ προσωπικά, όπου αναγκάσαμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, τον κύριο Τσιάρα, να παραδεχθεί μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στην αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και να εξτομίσει τον όρο Βόρειος Ήπειρος και μάλιστα να μας πει απολογούμενος ότι ξέρετε και εγώ είμαι βορειοϋπειρώτης. Επειδή θεωρούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι ξεπουλημένη στα ξένα συμφέροντα, στους διεθνείς τοκογλύφους, στους δανειστές και τους αμερικανοσιωνιστές, θεωρούμε λοιπόν επίτευγμά μας ότι ακόμα και σε off the record συζητήσεις μέχρι και ο Υπουργός Εξωτερικών μας λέει ότι ξέρετε η Βόρειος Ήπειρος είναι στην καρδιά μας και ότι τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορούμε. Νέσε Βόρειο Ήπειρο είναι στο Κελένα εδώ ju e konsideroni këtë një patrici historike, për shumë dhe e bërdhe në traktatin e Versailles. Si mendoni se korrigjohet ky gabim historik sipas jush? Υπάρχει μόνο μία κατάφαση. Η Βόρειος Ήπειρος είναι ελληνική. Αυτό δεν τίθεται ως ερώτημα. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να το συζητήσουμε, και δεν έχω κανένα πρόβλημα, έχει μία μακραίωνη, τρισχιλιόχρονη ιστορία ελληνικής παρουσίας στα εδάφια αυτά, προ Χριστού. Τα μνημεία, η γλώσσα, ο πληθυσμός, η ιστορία η ίδια διαψεύδει κάθε περίπτωση, κάθε γνώμη περί του αντιθέτου. Διότι η αλβανική συνείδηση, η εθνική αλβανική συνείδηση είναι ένα φαινόμενο το οποίο δημιουργήθηκε στις αρχές ή και στα τέλη, από τα τέλη του 19ου αιώνα και αν θέλετε δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι μια εθνική συνείδηση η οποία είναι φτιαχτή από τις μεγάλες δυνάμεις, από την Ιταλία, από την Αυστουγγαρία. Στηριχτήκατε ως λαός σε ξένες, πατήσατε πάνω σε ξένα χνάρια, δεν έχετε το δικό σας χνάρι. Ακόμα και ο ιστορικός σας εθνικός ήρωας είναι ο Γεώργιος Καστριώτης, ένας Έλληνας άρχοντας του μεσαιωνικού ελληνισμού, ακόμη και ο πρώην βασιλέας σας, ο παππούς
του σημερινού διαδόχου του θρόνου Ζόγου, του κυρίου Λέκα, ομολογεί και σε συνέντευξή του το 1931 ομολογεί και λέει: «Ομολογώ», συνέχισε να λέει ο βασιλιάς, «ότι πράγματι μέσα στο βασίλειο των Αλβανών υπάρχουν και μέρη ελληνικά, όπως η Κοριτσά, η Χιμάρα, η Δρόβιανη, το Αργυρόκαστρο και εν μέρη και μερικά άλλα ακόμη». Βλέπουμε βέβαια αυτόν τον πρίγκιπα Λέκα, αυτόν τον επίδοξο διάδοχο της Αλβανίας, και αν δεν απατώμε και εμπλεκόμενο σε λαθρεμπορία όπλων, βλέπουμε λοιπόν αυτόν τον κοινό λαθρέμπορο, ο οποίος έχει το θράσος τους τελευταίους μήνες χάρη της ανέγερσης ενός ανδριάντα του Ζόγου στα Τύρανα, να κάνει δηλώσεις και να λέει ότι τα σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας πρέπει να επανακαθοριστούν. Δυστυχώς, μου δώστε το mail σας, την κάρτα σας, και πολύ ευχαρίστω θα σας στείλω ένα σωρό link, μελέτες, βιβλία, καθώς επίσης και άρθρα τα οποία έχω γράψει τις περασμένες δεκαετίες σχετικά με το Σκερντέπη, που είναι ένας μεγάλος ήρωας Έλληνας, ο Γιώργος Καστριώτης, με την ιστορία του. Κύριος Μπερίσα, μάλλον θα επιδίδεται σε ένα σπορ, το οποίο βέβαια απαγορεύεται από την μουσουλμανική θρησκεία, θα πρέπει να πίνει πάρα πολύ. Είναι απαράδεκτες και δεν το συζητάμε. Βεβαίως το κρίμα δεν είναι για τον κύριο Μπερίσα. Το κρίμα είναι από ελληνικής πλευράς, γιατί όταν εμείς κάνουμε ερώτηση σχετικά με το θέμα αυτό, κάπου εδώ την έχω, μπορείτε να τη δείτε, παίρνουμε απαράδεκτες απαντήσεις από τους Έλληνες κυβερνητικούς, οι οποίοι μας λένε ότι αυτές οι δηλώσεις είναι αποκλειστικά για εσωτερική κατανάλωση και ότι είναι προεκλογικός λόγος του κύριου Μπερίσα. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο κύριος Μπερίσα και οι όμοιοι του, και ο ψυχοπαθής ο κύριος Ράμα, ο οποίος είχε το θράσος να κάνει παρόμοιες δηλώσεις και εντός της Αθήνας, σε εκδήλωση που έκανε στο γήπεδο Sporting, απηχούν μια γενικότερη τάση των εκεί πληθυσμών, των δικών σας πληθυσμών, οι οποίοι στο ιστορικό διάβα απέδειξαν ότι δεν ξέρουν ούτε την πέσα να κρατάνε, αλλά και ότι η μοναδική τους πολεμική, το μοναδικό τους πολεμικό επίτευγμα είναι το πιάτσικο. Το νιώσαμε πολύ καλά αυτό, και επειδή θα με ρωτήσετε με κάποια στιγμή για το εμπόλεμο μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας, το νιώσαμε πολύ καλά αυτό σαν Έλληνες το 1940, όταν ήταν η πρώτη και μοναδική φορά όπου Αλβανοί μπήκαν μέσα σε ελληνικό έδαφος με τα τότε σύνορα. Ήταν ένα τάγμα Αλβανών οι οποίοι ήσαν στο πλευρό των Ιταλών και οι οποίοι αγωνίστηκαν και μπήκαν μέσα μόνο ένα 24ωρο στην Ελλάδα, σε κάποιες μάχες οι οποίες διήρκησαν περίπου 24 ώρες, ένα 24ωρο, γίναν 3 ή 4 επανακαταλήψεις στην Γκραμπάλα, ώσπου φτάσαμε στο σημείο ο ελληνικός στρατός, ο γενναίος ελληνικός στρατός, να τους πάρει φαλάκι που λέμε, να τους πετάξει στη θάλασσα, να τους διώξει, να τους αποδιώξει, να φύγουν τελικά αυτοί οι κατσαπλιάδες τρέχοντας, αυτοί οι εχθροί, και να πω ότι στα χέρια της Χρυσής Αυγής βρίσκεται, και είναι μια μεγάλη ιστορία το πώς βρίσκεται στα χέρια της Χρυσής Αυγής αυτή η σημαία, μπορούμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή πάνω στο ζήτημα αυτό. Μάλλον δεν θα υπάρχει και στο πολεμικό, αν μπορούμε να πούμε πολεμικό εντός εισαγωγικών, μουσείο των Τυράννων. Είναι η σημαία του ΦΕΡΤ. Αυτό είναι στα χέρια των Ελλήνων. Οι Αλβανοί δεν θα το πάρουν ποτέ πίσω. Το ίδιο που έκαναν οι Αλβανοί, συγγνώμη, το ίδιο που έκαναν οι Αλβανοί το 1940 με αυτή εδώ τη σημαία. Τα ίδια πράγματα ακριβώς, γιατί ο λαός δεν αλλάζει, είναι ο ίδιος.
Γιορτάσαμε πριν από λίγο και ήμουνα την περασμένη Κυριακή στην Κόνιτσα, την επέτειο από τη μάχη της Κονίτσης. Η εκεί λοιπόν μάχη, οι αγωνιστές του ελληνικού στρατού και της ελληνικής χωροφυλακής αγωνίστηκαν εναντίον κομμουνιστών Ελλήνων, οι οποίοι είχαν ορμητήριό τους στην Αλβανία. Δεν έχει καμία σχέση αν αυτή η σημαία είναι φασιστική ή αν έχει εδώ το κράνος του Σκεντέμπεϊ ή αν έχει το άστρο ή αν είναι χωρίς άστρο. Είναι μια κλεψίτυπη σημαία. Έχετε κλέψει το δικέφαλο αετό, το βυζαντινό δικέφαλο αετό. Είναι κανονικά το κόκκινο και το μαύρο, είναι δικά μας χρώματα. Αυτή η σημαία την έχουμε στα γραφεία μας, το δικέφαλο αετό. Είναι βυζαντινή σημαία. Έχετε φτιάξει ένα πλαστό κράτος με πλαστά, μα έχετε κλέψει και ήρωες και χρώματα και σημαίες και προσπαθείτε να αποδείξετε ότι είστε κράτος. Δυστυχώς δεν είστε κράτος. Αυτό το πάτημα το έχει. Με αυτό το πάτημα λοιπόν, για να φτιάξετε κράτος, όπως έγινε στις αρχές του αιώνα, το ίδιο πράγμα γίνεται και τώρα. Τώρα έχετε πλέον τις πλάτες των Τούρκων, έχετε τις πλάτες των Αμερικανών και έχετε σηκώσει κεφάλι. Τώρα έχετε τη χαρά που έπεσε ο κομμουνισμός, έχετε καπιταλισμό, μπορεί να έχετε κοκακόλα, μπορεί να έχετε ωραίες κούρσες, οι οποίες δυστυχώς οι πιο πολλές είναι από το έγκλημα και από τα χασίσια. Περνάτε τώρα καλά, χειροκροτάτε τον Αμερικάνο. Του κλέβετε και το ρολόι, γιατί το χούι, εμείς λέμε πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά βγαίνει το χούι. Το χούι, το κατσαπλικό δεν μπορεί να φύγει. Λοιπόν, μετά θα κλαίτε και εσείς. Ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά ειδικότερα ως εθνικιστής και μόνο, το τελευταίο πράγμα που θα με ενδιέφερε θα ήταν τι θα πει το Αλβανικό Κοινοβούλιο. Εμείς έχουμε με το μέρος μας την ιστορία, το αίμα, τον Θεό, τον Ιησού Χριστό τον ίδιο. Επειδή μου μιλάτε για την τζαμουριά, το τσαμικό, όπως το λέτε εσείς, ζήτημα, για μας είναι ένα ανύπαρκτο ζήτημα, κακώς συζητιέται δηλαδή και κακώς το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε, είναι ένα θέμα το οποίο λύθηκε μια για πάντα το 1944-45 και το έλυσε ο άξιος και γενναίος στρατηγός Ναπολέων Ζέρβας με τα στρατεύματά του, διότι αυτοί οι ελάχιστοι μουσουλμάνοι κάτοικοι της περιοχής συνεργάστηκαν με τον εχθρό εναντίον των Ελλήνων και πήραν την απάντηση που έπρεπε. Δεν είναι Έλληνες σε καμία των περιπτώσεων, χτύπησαν και πολέμησαν την Ελλάδα και αυτή η γη δεν τους ανήκει. Αυτή η γη είναι για τους Έλληνες και μόνο. Υπάρχει ένας μεγάλος διαχωρισμός ιδεολογικός, αν το έχετε μελετήσει, μεταξύ έθνους και κράτους. Για μας, για παράδειγμα, έθνος δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν αποτελούν έθνος. Για την ιδεολογία τη δικιά μας, μεγάλη σημασία έχει η φυλετική υπόσταση ενός έθνους. Το έθνος στηρίζεται στο αίμα, στη φυλή, στη ράτσα. Το ζητούμενο με την αλβανική εθνική συνείδηση είναι ότι τα τελευταία χρόνια διάφοροι ψευδοεπιστήμονες Αλβανοί έχουν επιδοθεί σε μια προπαγάνδα και δεν περνάει εβδομάδα που να μην βγαίνει ένα νέο βιβλίο ψευδοεπιστημονικό που τονώνει τον αλβανικό εθνικισμό. Κοιτάξτε να δείτε. Σε ό,τι αφορά την προέλευση της αλβανικής φυλής, αν μπορούμε να το πούμε αλβανική φυλή, εγώ σας είπα ότι είναι ένα συνοθήλευμα πληθυσμών οι οποίοι ως επιτοπλίστων είναι ελληνικής καταγωγής καθ' ολοκληρίαν, άσχετα αν έχουν χάσει την εθνική του συνείδηση, και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό, διότι Έλληνας πρέπει να είσαι και στο αίμα, να είσαι και στη συνείδηση, να είσαι 100%. Γι' αυτό και ένα από τα κεντρικά μας συνθήματα που ακούγεται στις εκδηλώσεις μας είναι αυτό που λέγεται και τραγουδιστά: «Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ». Υπάρχουν πολλές θεωρίες για τη γένεση του αλβανικού κράτους, για την προέλευση των πληθυσμών που κατοικούν βορειοδυτικά της Ελλάδος, εντός της Αλβανίας. Οι θεωρίες μιλάνε για το Άλμπανον της αρχαίας Ρώμης, πολλοί λένε για τους αρχαίους Ιλυρίους, ένα ανυπότακτο και βάρβαρο φύλο, το οποίο κατ' ουσίαν ανήκε στην ομοσπονδία των ελληνικών φυλών. Να σας πάω πίσω
στην εποχή του βασιλέως Πύρου. Επίσης, άλλοι λένε, μιλάνε για το Άρβανον του Καυκάσου, της Καυκασίας. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες. Εγώ θα σταθώ όμως ότι πραγματικά στην Αλβανία υπάρχει αυτή τη στιγμή μια βιομηχανία εκδόσεων και τόνωσης του αλβανικού εθνικισμού, το οποίο υφίσταται σε κάθε κόμμα. Μεγάλο ρόλο στη δημιουργία μιας διαφορετικής εθνικής συνείδησης σε αυτούς τους πληθυσμούς που σήμερα θέλουν να λέγονται Αλβανία έπαιξε και το θέμα της θρησκείας. Πάρα πολλοί χριστιανοί Ορθόδοξοι του Μεσαίωνα, μετά τις πολιορκίες του Μουράτ και του Μωάμεθ, μετά του Πορθητή, άλλαξαν πίστη. Ακόμα και στην ίδια την οικογένεια του μεγάλου ηγέτη Γεωργίου Καστριώτου, άνθρωποι στη δούλεψη των Τούρκων και πλέον μουσουλμάνοι, όπως ήταν ο Χάμζα, ο ανεψιός του, η ένταση, είναι η ίδια η ζωή. Σε καμία των περιπτώσεων δεν είμαστε πολεμοχαρείς χωρίς αιτία. Η ιστορία όμως βαδίζει με το δίκαιο του ισχυρωτέρου, αλλά και με τις συμφωνίες της επιμέρους, προκειμένου να μην τρώει ο ένας τον άλλον. Να είστε σίγουροι ότι κατά νου, ως κόμμα θα μιλήσω και ως Έλληνας, κατά νου, έχουμε πάντα την λύση για το θέμα της Βορείου Ηπείρου. Η μόνη λύση λοιπόν για το θέμα της Βορείου Ηπείρου λέγεται ελευθερία στη Βόρειο Ήπειρο. Αν αυτό σημαίνει και ελληνικός στρατός στη Βόρειο Ήπειρο, τότε και ελληνικός στρατός στη Βόρειο Ήπειρο. Να ξέρετε το εξής. Μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να ακούγεται, γιατί είστε άνθρωπος των media, να ακούγεται και να είναι μια πραγματικότητα ότι είναι, ζει μια περίοδο οικονομικής κρίσης, ότι έχει πρόβλημα οικονομικό. Να ξέρετε όμως ότι οι ένοπλες δυνάμεις οι ελληνικές είναι κατά πολύ ισχυρότερες από τις ένοπλες δυνάμεις, τις όποιες ένοπλες δυνάμεις τις αλβανικές. Είναι θέμα απόφασης και όχι κατά ανάγκη πολέμου. Οι ένοπλες δυνάμεις υπάρχουν, υφίστανται σε κάθε κράτος και ως μοχλός πίεσης. Μιλώ πέρα από το ΝΑΤΟ. Η Αλβανία πρέπει να τιμήσει την υπογραφή της. Και σημαίνει να εφαρμόσει το πρωτόκολλο της Κερκύρας που δίνει αυτονομία στη Βόρειο Ήπειρο. Αυτό θα ήταν ένα εξαιρετικό βήμα για την εξομάλυση οποιονδήποτε προβλημάτων στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, να δοθεί η αυτονομία, η υπογεγραμμένη από εσάς αυτονομία στη Βόρειο Ήπειρο. Είναι μια συνθήκη η οποία είναι σε ισχύ. Υφίσταται. Πρέπει να εφαρμοστεί. Όπως να σας πω ότι υφίσταται και το εμπόλεμο μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας. Το εμπόλεμο δεν έρεται με μια δήλωση του Παπούλια, μια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών. Το εμπόλεμο ψηφίζεται στη Βουλή, έρεται από τη Βουλή, δεν έχει αρθεί επισήμως. Κατ' ουσίαν είμαστε ακόμα σε πόλεμο. Αυτή η σημαία είχε το θράσος να επιτεθεί εναντίον της Ελλάδος. Σε πόλεμο είμαστε ακόμα. Είπαμε το Πλιάτσικο είναι η τέχνη των Αλβανών. Ήρθαμε με μια διάθεση ληστρική, με βιασμούς, με δολοφονίες, με κλεψιές. Ήρθαν λοιπόν και αντί να φιλήσουν το χέρι που τους έδινε ψωμί, το δάγκωσαν. Ήρθαν λοιπόν αυτοί οι πληθυσμοί, 50% των εγκληματιών στις ελληνικές φυλακές είναι Αλβανοί. Έχουν φτιάξει μαφία αλβανική στην Ελλάδα, ζουν και βασιλεύουν, κάνουν ό,τι θέλουν. Έχουν βρει μια Ελλάδα δυστυχώς ξέφραγο αμπέλι, όπου δεν λειτουργεί η αστυνομία όπως έπρεπε να λειτουργεί, δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες, δεν λειτουργεί ο στρατός. Και έχουν και το θράσος μέσα στην ίδια την Ελλάδα να εκφράζουν απόψεις και να μιλάνε σε στάδια κτλ. Περί μεγάλης Αλβανίας. Είναι βαθιά γελασμένοι. Και αν η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε πόλεμο με την Αλβανία, όπως λέει ο κύριος Άρτουρ, βρίσκεται η Χρυσή Αυγή σε πόλεμο με την Αλβανία. Και το ζήτημα το δικό μας ως Χρυσή Αυγή δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων κομματικό. Η προκοπή, η ελευθερία, οι πληθυσμοί να νιώσουν ασφαλείς. Μας ενδιαφέρει λοιπόν, μας ενδιαφέρουν οι Βορειοϋπειρώτες και οι Βόρειος Ήπειρος. Κάνατε ένα μεγάλο λάθος. Ουσα πολιτικά. No, στην ερώτησή σας. Στην ερώτησή σας. Στην ερώτησή σας. Σας δεν έχω κάτι. Κύριε Καμπούε. Κάνατε ένα μεγάλο λάθος.
Δεν είπα ότι η Βόρειος Ήπειρος είναι ελληνική. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία, σας είπα ότι η ιστορία εξελισσόμενη, και αν κάποιος διαβάσει πραγματικά την ιστορία και την κατανοήσει, δεν υπάρχει Αλβανία. Κανονικά δεν είναι η Βόρειος Ήπειρος ελληνική. Κανονικά είναι όλη η Αλβανία πρέπει να είναι μια ελληνική επαρχία. Μπορούμε όμως να βρούμε σημεία συνεννόησης. Μπορούμε, αν εσείς ζητήσετε ένα μεγάλο συγγνώμη για ό,τι έχετε κάνει εναντίον της Ελλάδος, έμπραχτα το ζητήσετε, όχι μόνο σε πολεμική περίοδο, αλλά ό,τι έχετε κάνει τα τελευταία χρόνια εγκληματώντας εναντίον Ελλήνων σε πόλεις και χωριά, θα μπορούσαμε να βρούμε λοιπόν ένα πεδίο συνεννόησης και να εφαρμόσετε στην πράξη το πρωτόκολλο της Κερκύρας που δίνει την αυτονομία στη Βόρειο Ήπειρο, και τότε θα μπορούσαμε να ζήσουμε ειρηνικά, όμορφα και ωραία. Να παίρνετε τη βίζα σας όποτε θέλετε να έρχεστε να κάνετε τουρισμό στην Ελλάδα και όχι να παίρνετε τα μεροκάματα των Ελλήνων. Δεν φταίτε μόνο εσείς, φταίνε και οι Έλληνες που παίρνουν Αλβανούς στη δούλεψή τους. Και δυστυχώς πολλοί από αυτούς τους Έλληνες που παίρνουν Αλβανούς στη δούλεψή τους βρίσκονται δολοφονημένοι και ληστευμένοι. Ας πρόσεχαν. Όταν μάθετε λοιπόν και ζητήσετε συγγνώμη για τα εγκλήματά σας, όχι μόνο τα εγκλήματα του τότε, αλλά τα εγκλήματα του τώρα, εμείς είμαστε ζεστή αγκαλιά. Ως καμίδε με κρίμετ. Κεβερία Σιπτάρε του, κεκοφάνη. Πως είμαι πολιτική, κεβερία Σιπτάρε, πούς. Μιλάω για τα θαλάσσια σύνορα. Μυριστήκατε πετρέλαια και αθετήσατε τις υπογραφές σας. Μια συμφωνία που ήδη είχε προχωρήσει, την πήρατε πίσω. Και επίσης, πώς θα αντιδράσει η ελληνική κυβέρνηση στη δηλώση των Αλβανών που επιμένουν να θέτουν τσαμικό ζήτημα, και αυτές οι δηλώσεις έρχονται σε απάντηση από ελληνικής πλευράς, δηλαδή τέθηκε το ζήτημα το οποίο για μας, εμάς δεν μας καλύπτει ως κόμμα απολύτως, ετέθη ένα πολύ ελαφρύ ζήτημα που λέει ότι η Ελλάδα θα υποβάλει μονομερώς στα Ηνωμένα Έθνη, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τους χάρτες των θαλάσσιων συνόρων με τις γειτονικές χώρες. Θα δώσει κάποιες συνδεταγμένες λοιπόν, βάσει αυτό το συνδεταγμένο, και να πει: κύριοι του ΟΗΕ, η Ελλάδα θεωρεί ότι αυτά είναι τα σύνορά της. Αυτός είναι ο θαλάσσιος χώρος της. Μόνο και από αυτή την κίνηση, που έχει δικαίωμα η Ελλάδα να κάνει αυτή την κίνηση, να πει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών: δεν είναι κάτι το τρομερό. Εδώ τα σύνορά μου. Το χωράφι μου φτάνει μέχρι εκεί. Μόνο και αυτό αρκούσε στο να γίνουν εμπριστικές δηλώσεις από μέρους της αλβανικής πλευράς και του Ράμα και του Μπερίσα, να οργιάσει ο αλβανικός τύπος, να θέσουν μέχρι και ζήτημα, να φτάσουν στα άκρα δηλαδή, να δώσουν ακραίες απαντήσεις, μόνο και μόνο από αυτό. Λοιπόν, ποιος δυναμητίζει το κλίμα? Η Ελλάδα ή η Αλβανία? Οι δηλώσεις αυτές λοιπόν δεν είναι δηλώσεις ούτε να δυναμητήσουμε τις σχέσεις, ούτε να δημιουργήσουμε άλλα διπλωματικά επεισόδια. Οι δηλώσεις αυτές είναι δηλώσεις που να πούμε: αδέλφια, θάρρος, δεν σας ξεχάσαμε. Είστε Έλληνες και είμαστε Έλληνες. Και η Βόρειος Ήπειρος είναι ελληνική και θα ξαναγίνει ελληνική. Αυτό το πνεύμα έχουν οι δηλώσεις μας. Και να σας πω, όταν κι εσείς θα νιώσετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα νιώσετε την ανάσα του τοπογλύφου στην πατρίδα σας, ενός εχθρού που είναι κοινός εχθρός και για τους Έλληνες και για τους Αλβανούς, τότε, φίλε μου καλέ, θα με θυμηθείς.